Σεργέι Νετσάγεφ, η κατήξη του Επαναστάτη, Μιχαήλ Μπακούνιν, απάντηση στον Νετσάγεφ. Μετάφραση επιμέλεια Ζήση Σαρίκας, εκδόσεις Πανοπτικών. Στο συγκεκριμένο ηχητικό αποτυπώνεται μόνο η κατήξη του Επαναστάτη, του Σεργέι Νετσάγεφ, βιογραφικό του Σεργέι Γκενάντιεβιτς Νετσάγεφ. Ο Ρώσος Επαναστάτης Νετσάγεφ γεννήθηκε το 1847 στο Ιβάναβο της Ρωσίας και πέθανε το 1882 στην Αγία Πετρούπολη. Έμεινε γνωστός για τις ιδέες του σχετικά με το ποια θα έπρεπε να ήταν η οργάνωση και η δράση ενός επαναστατικού κόμματος για τη δραστηριότητά του που ανταποκρινόταν στο οργανωτικό σχήμα που είχε συλλάβει και για το ολόψυχο δόσημό του στην υπόθεση της Επανάστασης. Μοναδικός σκοπός της ζωής του, για τον οποίο κάθε μέσο ήταν θεμητό, από την αυτοθυσία, τον φανατισμό και την πειθό, μέχρι το ψέμα και τον καταναγκασμό, ήταν η καταστροφή του ρωσικού status quo. Κατά το 1868-1869, ο Νετσάγεφ συμμετείχε στο φοιτητικό επαναστατικό κίνημα στην Αγία Πετρούπολη. Το Μάρτιο του 1869 πήγε στη Γενέβη, όπου γνώρισε τον εξορισμένο Ρώσο αναρχικό Μιχαήλ Μπακούνιν και ανέπτυξε στενή, αν και βραχύχρονη συνεργασία μαζί του. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού του 1869, έγραψε την κατήχηση του Επαναστάτη, η οποία συγκεκριμενοποιεί την αγωνιστική φιλοσοφία του και μια ηθική κατά την οποία κάθε μέσο που υπηρετεί τον επαναστατικό σκοπό είναι δικαιολογημένο. Το Σεπτέμβριο του 1869, ο Νετσάγεφ επέστρεψε στη Μόσχα, όπου ίδρυσε μια μικρή μυστική επαναστατική ομάδα, τη Δικαιοσύνη του Λαού, γνωστή επίσης με το όνομα Εταιρεία του Τσεκουριού. Αυτή βασιζόταν στις αρχές της κατήχησης και απαιτούσε από τα μέλη της απόλυτη υποταγή στον αρχηγό της. Όταν ο Ιβάνοφ, ένας φοιτητής μέλος της ομάδας, διαμαρτυρήθηκε εναντίον των μεθόδων του Νετσάγεφ, ο δεύτερος οργάνωσε την εκτέλεσή του. Η δολοφονία που έγινε τον Νοέμβριο του 1869 ήταν έργο του ίδιου του Νετσάγεφ, αν και ήταν παρόντα και άλλα μέλη της ομάδας. Όταν αποκαλύφθηκε το έγκλημα, ο Νετσάγεφ διέφυγε στην Ελβετία, 67 όμως μέλη της οργάνωσής του οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Ο Νετσάγεφ επανασυνδέθηκε με τον Μπακούνιν και συμμετείχε σε επαναστατικές ενέργειες και ίντριγκες, ώσπου η ανήθικη και ασυνείδητη συμπεριφορά του τον απαξίωσε στα μάτια του Μπακούνιν και άλλων Ρώσων εμιγκρέδων. Ύστερα από αίτημα της ρωσικής κυβέρνησης, ο Νετσάγεφ συνελήφθη από την ελβετική αστυνομία το 1872 και εκδόθηκε στη Ρωσία. Δικάστηκε και καταδικάστηκε σε 20 ετή φυλάκιση στο φρούριο Πετροπαυλόφσκ, όπου πέθανε από προσδιορίστες αιτίες, παραμένοντας πιστός ως την τελευταία στιγμή στις αρχές του και αλήγιστος στη συμπεριφορά του. Μέσα στη φυλακή, ο Νετσάγεφ κατάφερε σιγά σιγά να πάρει με το μέρος του κάποιους από τους φύλακές του, οι οποίοι τον βοήθησαν να επικοινωνήσει με τους φυλακισμένους συντρόφους του και με την Κεντρική Επιτροπή της Οργάνωσης Θέληση του Λαού. Η ομάδα αυτή οργάνωσε και εκτέλεσε τη δολοφονία του Τσάρου Αλέξανδρου του Δεύτερου. Ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι τον χρησιμοποίησε ως πρότυπο για τον ήρωά του Πιότρ Βερχοβένσκι στους Δαιμονισμένους. Η κατήχηση του Νετσάγεφ είχε και εξακολουθεί να έχει απήχηση σε πολλές επαναστατικές ομάδες ακραίων προσανατολισμών. Σεργέι Νετσάγεφ, η κατήχηση του Επαναστάτη. Γενικές αρχές της οργάνωσης. Πρώτη. Η δομή της οργάνωσης βασίζεται στην ατομική πίστη. Δεύτερη. Ο οργανωτής, που είναι και ο ίδιος μέλος, επιλέγει 5 ή 6 άτομα από τις γνωριμίες του και αφού κάνει χωριστή συζήτηση και εξασφαλίσει τη συνένεση του καθένα, του συγκεντρώνει και βάζει τα θεμέλια ενός κλειστού πυρήνα. Τρίτη. Ο μηχανισμός της οργάνωσης κρύβεται από τους αργόσχολους και συνεπώς όλο το φάσμα των επαφών και δραστηριοτήτων του πυρήνα κρατιέται κρυφό από τον καθένα, εκτός από τα μέλη του και τον κεντρικό πυρήνα, στον οποίο ο οργανωτής υποβάλλει πλήρη αναφορά σε καθορισμένες ημερομηνίες. Τέταρτη. Τα μέλη αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα σύμφωνα με ένα καθορισμένο σχέδιο, το οποίο έχει ετοιμαστεί με βάση τη γνώση του τόπου, τη κοινωνική τάξη ή του περιβάλλοντο όπου πρόκειται να γίνει η προπαρασκευαστική δουλειά. Πέμπτη. Ένα μέλο τη οργάνωση σχηματίζει αμέσω γύρω του έναν πυρήνα δευτέρου βαθμού, σε σχέση με τον οποίο ο προηγουμένω σχηματισμένο πυρήνα αναλαμβάνει το ρόλο του κεντρικού πυρήνα. Όλα τα μέλη τη οργάνωση ή σε σχέση με του πυρήνε του δευτέρου βαθμού οι οργανωτέ, παρέχουν σε αυτόν το σύνολο των πληροφοριών που έχουν συγκεντρώσει μέσω των πυρήνων τους. Αυτό υποβάλλεται στον επόμενο πυρήνα προς τα πάνω. Έκτη. Η αρχή της μη χρησιμοποίησης άμεσων μεθόδων σε σχέση με όλα εκείνα τα άτομα στα οποία μπορεί κανείς να δράσει με ίση επιτυχία έμεσα, δηλαδή μέσω άλλων ανθρώπων, πρέπει να τηρηθεί με τη μεγαλύτερη ακρίβεια. Έβδομη. Η γενική αρχή της οργάνωσης δεν είναι να προσπαθήσει να πείσει, δηλαδή δεν θέλει να καλλιεργήσει, αλλά να ενοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις και να εξαλείψει κάθε συζήτηση που δεν έχει σχέση με το σκοπό της. 8. Τα μέλη δεν κάνουν στον οργανωτή ερωτήσεις που ο σκοπός τους δεν συνδέεται με τη βάση των κατώτερων πυρήνων. 9. Η απόλυτη ειλικρίνεια των μελών απέναντι στον οργανωτή είναι η βάση για την επιτυχή πρόοδο της υπόθεσης. 10. Όταν σχηματίζονται πυρήνες δεύτερης κατηγορίας, οι πυρήνες που έχουν οργανωθεί πρωτύτερα γίνονται κέντρα σε σχέση με αυτούς
και λαμβάνουν τους κανονισμούς της εταιρείας και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων στο μέρος στο οποίο εδρεύει. Ενδέκατη. Ο σκοπός των τομέων είναι να πετύχουν την ανεξαρτησία και αυτονομία του έργου της οργάνωσης και τη χρήση τους ως επιπλέον εγγύηση για την ασφάλεια της κοινής υπόθεσης. 12. Οι τομείς αυτοί αποτελούνται αρχικά από 2 ή 3 πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το δίκτυο και με την έγκριση της Επιτροπής. Στη βάση των Γενικών Αρχών της Οργάνωσης επιλέγουν μια ομάδα μόνο από εκείνους τους πυρήνες που κατά τη γνώμη της Επιτροπής πληρούν τις απαιτήσεις τους. Η επαφή με το δίκτυο διατηρείται μέσω των οργανωτών. 13. Πρόσωπα που έχουν επιλεχτεί από τους πυρήνες για να γίνουν μέλη ενός τομέα δεσμεύονται στην επόμενη συνάντηση. 1. Να δρουν συντονισμένα, συλλογικά, υποτασσόμενα πλήρως τη φωνή της πλειοψηφίας και να αφήνουν τον τομέα αποκλειστικά αν πρέπει να επανδρώσουν πιο εσωτερικές βαθμίδες με βάση τις εντολές της Επιτροπής. 2. Συγχρόνως δεσμεύονται να έχουν στο μυαλό τους, σε όλες τις σχέσεις τους με τον εξωτερικό κόσμο, μόνο το καλό της εταιρείας. 14. Πρόσωπα επιλέγονται για να γίνουν μέλη ενός τομέα μόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν φτάνουν τα 6, ο τομέας διαιρείται σε 2 ομάδες με βάση τις οδηγίες της Επιτροπής. 15. Ένα πρόσωπο εκλέγεται από κοινού για να αναλάβει γραφική δουλειά, τη σύνταξη αναφορών, την υποδοχή και την αποστολή των μελών της Επιτροπής και άλλων παραγόντων που έχουν κάποια σχέση με τον τομέα ως σύνολο. Το ίδιο πρόσωπο αναλαμβάνει τη φύλαξη των ντοκουμέντων, είναι υπεύθυνο για τα περιουσιακά στοιχεία και κρατά διευθύνσεις. 16. Τα άλλα μέλη αναλαμβάνουν να κάνουν προπαρασκευαστική δουλειά σε μια ιδιαίτερη κοινωνική τάξη ή περιβάλλον και επιλέγουν για λογαριασμό τους βοηθούς μέσα από πρόσωπα οργανωμένα σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές. 17. Όλα τα πρόσωπα που είναι οργανωμένα σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές θεωρούνται και χρησιμοποιούνται ως μέσα ή εργαλεία για την επιτέλεση των εγχειρημάτων και για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. Επομένως, σε κάθε δουλειά που πρόκειται να γίνει από τον τομέα, η συνολική φύση του σχεδίου για τη δουλειά ή για το εγχείρημα αυτό πρέπει να είναι γνωστή μόνο στον τομέα. Τα πρόσωπα που κάνουν τη δουλειά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γνωρίζουν την αληθινή της φύση, αλλά μόνο εκείνες λεπτομέρειες, εκείνα τα μέρη της δουλειάς τα οποία έχουν αναλάβει να κάνουν. Προκειμένου να προκληθεί ο ενθουσιασμός τους, είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί παραποιημένη η φύση της δουλειάς. 18. Τα μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για το σχέδιο ενός εγχειρήματος που έχουν εκπονήσει και το εκτελούν μόνο αφού πάρουν την έγκριση της Επιτροπής. 19. Ένα σχέδιο προτινόμενο από την Επιτροπή επιτελείται άμεσα. Για να εμποδιστεί η Επιτροπή να έχει απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του τομέα, διατηρείται ένα όσο το δυνατόν πιο αυστηρό και ακριβές μητρώο σχετικά με την κατάσταση του τομέα μέσω των διάβλων επαφής του με την Επιτροπή. 20. Ένας τομέας μπορεί να στέλνει τα μέλη του να επιθεωρούν υφιστάμενους πυρήνες και να τα στέλνουν σε καινούργια μέρη προκειμένου να ιδρύσουν νέες οργανώσεις. 21. Το ζήτημα των οικονομικών πόρων είναι πρωταρχικής σημασίας. 1. Μια άμεση εισφορά από τα μέλη και τους συμπαθούντες σε έγγραφο της Επιτροπής με το ποσό της εισφοράς γραμμένο ολογράφος. 2. Μια έμεση εισφορά με εύλογα προσχήματα σε πρόσωπα κάθε κοινωνικής θέσης, έστω και αν δεν ανήκουν στους συμπαθούντες. 3. Οργάνωση συναυλιών, εσπερίδων, δήθεν για διαφορετικούς σκοπούς. 4. Διάφορα εγχειρήματα σε σχέση με ιδιώτες. Ο τομέας απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει άλλες πιο φιλόδοξες μεθόδους και μόνο με βάση τις οδηγίες της Επιτροπής πρέπει να προωθεί την επιτέλεση οποιοδήποτε τέτοιου σχεδίου. 5. Το 1/3 των εισπράξεων πάει στην Επιτροπή. 22. Μεταξύ των συνθήκων που είναι αναγκαίες για να αρχίσει τις δραστηριότητες του ενός τομέας είναι: 1. Ο σχηματισμός χρησφύγετων. 2. Η διείσδυση των έξυπνων και πρακτικών ανθρώπων του στο περιβάλλον των γυρολόγων, αρτοποιών κτλ. 3. Η γνώση των κουτσομπόλιδων, των πορνών της πόλης και άλλων ιδιωτικών μέσων για τη συγκέντρωση και διασπορά φημών. 4. Η γνώση της αστυνομίας και του κόσμου των παλιών υπαλλήλων. 5. Η σύναψη σχέσεων με τα λεγόμενα εγκληματικά στοιχεία της κοινωνίας. 6. Η επιρροή σε υψηλό βαθμό πρόσωπα μέσω των γυναικών με τις οποίες σχετίζονται. 7. Η συνεχής προπαγάνδα με όλα τα μέσα. Το αντίτυπο αυτό δεν πρέπει να κυκλοφορεί, αλλά να παραμένει στον τομέα. Αρχές από τις οποίες πρέπει να καθοδηγείται ο επαναστάτης. 1. Ο επαναστάτης είναι ένας ολόψυχα δοσμένος άνθρωπος. Δεν έχει δικά του ενδιαφέροντα, υποθέσεις, αισθήματα, δεσμούς, υπάρχοντα, ούτε καν όνομα. Είναι εντελώς απορροφημένος από ένα και μοναδικό ενδιαφέρον, μία και μοναδική σκέψη, ένα και μοναδικό πάθος, την επανάσταση. 2. Στα βάθη του είναι του, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με έργα, έχει κόψει κάθε δεσμό με το πολιτικό κατεστημένο και με ολόκληρο τον καλλιεργημένο κόσμο, με όλους τους νόμους, τους καλούς τρόπους, τις κοινωνικές συμβάσεις και τους ηθικούς κανόνες του. Είναι αμήλικτος εχθρός του κόσμου αυτού και αν συνεχίζει να ζει μέσα του, το κάνει μόνο για να τον καταστρέψει πιο αποτελεσματικά. 3.
Ο επαναστάτης περιφρονεί κάθε θεωρητικολογία και έχει απορρίψει τις κοσμικές επιστήμες, αφήνοντάς τις στις μελλοντικές γενιές. Ξέρει μόνο μια επιστήμη, την επιστήμη της καταστροφής. Γι' αυτό το σκοπό και μόνο γι' αυτόν θα κάνει σπουδές μηχανικής, φυσικής, χημίας και ίσως ιατρικής. Γι' αυτό το σκοπό και μόνο θα μελετάει νύχτα μέρα τη ζωντανή επιστήμη, τον λαό, τους χαρακτήρες και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται και όλα τα γνωρίσματα της παρούσας κοινωνικής τάξης πραγμάτων σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Το μοναδικό και σταθερό αντικείμενό του είναι η άμεση καταστροφή αυτής της ποταπής τάξης πραγμάτων. Τέταρτη. Περιφρονεί την κοινή γνώμη. Περιφρονεί και απεχθάνεται την υπάρχουσα κοινωνική ηθική σε όλες τις εκφάνσεις και εκδηλώσεις της. Γι' αυτόν είναι ηθικό κάθε τι που βοηθάει τον θρίαβο της Επανάστασης. Ανήθικο και εγκληματικό είναι κάθε τι που τον εμποδίζει. Πέμπτη. Ο επαναστάτης είναι ολόψυχα δοσμένος άνθρωπος, ανελαίτος απέναντι στο κράτος και απέναντι σε όλη τη μορφωμένη και προνομιούχα κοινωνία γενικά. Και δεν πρέπει να περιμένει κανένα έλεος από αυτούς. Ανάμεσα σε αυτόν και σε αυτούς υπάρχει φανερά ή κρυφά ένας ακατάπαυστος και αδιάλακτος πόλεμος ζωής και θανάτου. Πρέπει να πειθαρχήσει τον εαυτό του ώστε να αντέχει στα βασανιστήρια. Έκτη. Σκληρός απέναντι στον εαυτό του πρέπει να είναι σκληρός και απέναντι στους άλλους. Όλα τα τρυφερά και εκθυλημένα αισθήματα της συγγένειας, της φιλίας, της αγάπης, της ευγνωμοσύνης, ακόμα και της τιμής, πρέπει να καταπνιγούν μέσα του από τον ψυχρό και μονοσήματο πάθος για την επαναστατική υπόθεση. Υπάρχει για αυτόν μόνο μία απόλαυση, μια παρηγοριά, μια ανταμοιβή και μια ικανοποίηση, η επιτυχία της επανάστασης. Μέρα νύχτα πρέπει να έχει μόνο μια σκέψη, ένα σκοπό, την αναλέητη καταστροφή. Επιδιώκοντας ψύχρεμα και ακούραστα αυτό το σκοπό, πρέπει να είναι ετοιμασμένος τόσο να πεθάνει ο ίδιος, όσο και να καταστρέψει με τα ίδια του τα χέρια οτιδήποτε φράζει το δρόμο της επίτευξής του. 7. Η φύση του αληθινού επαναστάτη δεν έχει θέση για κανέναν ρομαντισμό, συναισθηματισμό, έκσταση ή ενθουσιασμό. Δεν έχει θέση ούτε για το προσωπικό μίσος ή εκδίκηση. Το επαναστατικό πάθος που έχει γίνει σε αυτόν συνηθισμένη νοοτροπία πρέπει κάθε στιγμή να συνδυάζεται με τον ψυχρό υπολογισμό. Παντού και πάντα ο επαναστάτης δεν πρέπει να είναι αυτό που θέλουν να τον κάνουν οι υπαγορεύσεις των προσωπικών του κλήσεων, αλλά αυτό που του επιβάλλει το γενικό συμφέρον της επανάστασης. 8. Ο επαναστάτης θεωρεί φίλο και αγαπητό του μόνο έναν πρόσωπο που έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι εξίσου επαναστάτης με τον ίδιο. Ο βαθμός της φιλίας, αφοσίωσης και των άλλων υποχρεώσεών του απέναντι στον σύντροφό του καθορίζεται μόνο από τον αντίστοιχο βαθμό χρησιμότητάς τους στο πρακτικό έργο της ολοκληρωτικής επαναστατικής καταστροφής. 9. Η ανάγκη για αλληλεγγύη μεταξύ των επαναστατών είναι αυτονόητη. Εδώ έγκυται όλη η δύναμη του επαναστατικού έργου. Οι σύντροφοι επαναστάτες που διαθέτουν τον ίδιο βαθμό επαναστατικής αντίληψης και πάθους πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να συζητούν μαζί όλα τα σημαντικά ζητήματα και να καταλήγουν σε ομόφωνες αποφάσεις. Στην εκτέλεση μιας σειράς καταστροφικών πράξεων, ο καθένας πρέπει να δρά για τον εαυτό του και να καταφεύγει στις συμβουλές και τη βοήθεια των συντρόφων του μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο για την επιτυχία του σχεδίου. 10. Κάθε σύντροφος πρέπει να έχει στη διάθεσή του αρκετούς επαναστάτες δευτέρου ή τρίτου βαθμού, δηλαδή συντρόφους που δεν είναι εντελώς μοιημένοι. Πρέπει να τους θεωρεί μέρη του κοινού επαναστατικού κεφαλαίου που βρίσκονται στη διάθεσή του. Πρέπει να ξοδεύει το μερίδιο που του αναλογεί από το κεφάλαιο με φιδό, προσπαθώντας πάντα να βγάλει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από αυτό. Πρέπει να θεωρεί και τον εαυτό του κεφάλαιο αφιερωμένο στον θρίαμβο της επαναστατικής υπόθεσης. Κεφάλαιο όμως το οποίο δεν μπορεί να διαθέσει ανεξάρτητα, δίχως τη συγκατάθεση όλων των πλήρως μοιημένων συντρόφων. 11. Όταν ένας σύντροφος βρεθεί σε μπελάδες, ο επαναστάτης πρέπει να σκέφτεται όταν αποφασίζει αν ο πρώτος πρέπει να σωθεί ή όχι, όχι με βάση τα προσωπικά του συναισθήματα, αλλά μόνο με βάση το καλό της επαναστατικής υπόθεσης. Επομένως, πρέπει να ζυγίζει από τη μια μεριά τη χρησιμότητα του συντρόφου και από την άλλη την ποσότητα της επαναστατικής ενέργειας που θα πρέπει να δαπανηθεί αναγκαία για τη σωτηρία του, και πρέπει να τάσσεται υπέρ της μεριάς που βαραίνει περισσότερο. 12. Η είσοδος ενός καινούργιου μέλους που έχει αποδείξει πως είναι άξιος γι' αυτό όχι με λόγια αλλά με έργα πρέπει να αποφασίζεται μόνο ομόφωνα. 13. Ο επαναστάτης διεισδύει στον κόσμο του κράτους, των τάξεων και της λεγόμενης κουλτούρας και ζει σε αυτόν μόνο επειδή πιστεύει στη γρήγορη και ολοσχερή καταστροφή του. Δεν είναι επαναστάτης αν νιώθει ήκτο για οτιδήποτε ανοίξει στον κόσμο αυτό. Αν είναι ικανός για κάτι τέτοιο, πρέπει να παραδέχεται την εκμυδένιση μιας κατάστασης, μιας σχέσης ή οποιοδήποτε προσώπου που αποτελεί μέρος του κόσμου αυτού. Το κάθε τι και ο καθένας πρέπει να είναι εξίσου μισθητά για αυτόν. Τόσο το χειρότερο για αυτόν, αν έχει οικογένεια, φίλους και αγαπημένους σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι επαναστάτης, αν μπορούν να σταματήσουν το χέρι του. 14. Αποσκοπώντας την ανελαίτη καταστροφή, ο επαναστάτης μπορεί και μερικές φορές πρέπει να ζει μέσα στην κοινωνία, προσποιούμενος όμως ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι είναι. Ο επαναστάτης πρέπει να διεισδύει παντού, στις κατώτερες και στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις, στους οίκους του εμπορίου, στην εκκλησία, στα μέγαρα των πλουσίων, στον κόσμο της γραφειοκρατίας, στους κύκλους των στρατιωτικών και των ανθρώπων των γραμμάτων, στο τρίτο τμήμα, μυστική αστυνομία,
ακόμα και στα χειμερινά ανάκτορα του Τσάρου, 15η. Ολόκληρη αυτή η βρωμερή κοινωνία πρέπει να χωριστεί σε διάφορες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει εκείνους που πρέπει να καταδικαστούν άμεσα σε θάνατο. Η εταιρεία πρέπει να φτιάξει έναν κατάλογο αυτών των καταδικασμένων προσώπων, ανάλογα με τον βαθμό της ζημιάς που μπορεί να κάνει το καθένα στην επιτυχή πρόοδο της επαναστατικής υπόθεσης και συνεπώς ανάλογα με τη σειρά απομάκρυνσής του. 16. Στη σύνταξη αυτών των καταλόγων και στην απόφαση για την προαναφερθήσα σειρά, καθοδηγητική αρχή δεν πρέπει να είναι οι ατομικές πράξεις φαυλότητας που έχει διαπράξει το πρόσωπο, ούτε ακόμη το μίσος που προκαλεί στην κοινωνία στο λαό. Αυτή η φαυλότητα και το μίσος όμως μπορούν ως έναν ορισμένο βαθμό να είναι χρήσιμα, επειδή βοηθούν στην υποκίνηση της λαϊκής εξέγερσης. Καθοδηγητική αρχή πρέπει να είναι το μέτρο της υπηρεσίας που θα προσφέρει αναγκαστικά στην επαναστατική υπόθεση ο θάνατος του προσώπου. Επομένως, στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται όλοι εκείνοι που πρέπει να εξοντωθούν, επειδή είναι ιδιαίτερα επιβλαβή στην επαναστατική οργάνωση και τον οποίο ο ευνίδιος και βίαιος θάνατος θα εμπνεύσει το μέγιστο φόβο στην κυβέρνηση και θα κλονίσει τη δύναμή της, στερώντας της τους πιο έξυπνους και ενεργητικούς ανθρώπους της. 17. Η δεύτερη κατηγορία πρέπει να αποτελείται από εκείνους στους οποίους χαρίζεται προσωρινά η ζωή, αποκλειστικά επειδή κτηνώδη συμπεριφορά τους θα κάνουν απόφευκταν το λαό να εξεγερθεί. 18. Στην τρίτη κατηγορία ανήκει ένα πλήθος από κτίνη που είναι υψηλά ιστάμενοι ή από πρόσωπα που δεν διακρίνονται από ιδιαίτερη ευφυΐα ή από ενεργητικότητα, αλλά που λόγω της θέσης τους διαθέτουν πλούτο, γνωριμίες, επιρροή και εξουσία. Πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο. Πρέπει να τους μπλέξουμε και να τους μπερδέψουμε, και όταν θα έχουμε ανακαλύψει όσα περισσότερα μπορούμε από τα βρώμικα μυστικά τους, πρέπει να τους κάνουμε σκλάβους μας. Η εξουσία, οι γνωριμίες, η επιρροή, τα πλούτη και η ενεργητικότητά τους γίνονται έτσι για μας ανεξάντλητο θησαυροφυλάκιο και ουσιώδης βοήθεια στα διάφορα εγχειρήματά μας. 19. Η τέταρτη κατηγορία αποτελείται από πρόσωπα με πολιτικές φιλοδοξίες και φιλελεύθερους διαφόρων αποχρώσεων. Με αυτούς μπορούμε να συνομωτήσουμε σύμφωνα με τα δικά τους προγράμματα, ισχυριζόμενοι ότι τους ακολουθούμε τυφλά, ενώ στην πραγματικότητα θα αποκτούμε τον έλεγχο πάνω τους, αποσπώντας όλα τα μυστικά τους και εκθέτοντάς τους στον ύψιστο βαθμό, έτσι ώστε να εμπλακούν ανεπιστρεπτοί και να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την πρόκληση αταξίας στο κράτος. 20. Η πέμπτη κατηγορία αποτελείται από θεωρητικολόγους, συνωμότες, επαναστάτες, όλους εκείνους που φλιαρούν τεμπέλικα, είτε ενώπιον ακροατηρίου, είτε μουτζουρώνοντας χαρτιά. Πρέπει να υποκινούνται συνεχώς και να αναγκάζονται να κάνουν βίαιες δηλώσεις πρακτικού σκοπού. Το αποτέλεσμα θα είναι η πλήρης εξαφάνιση της πλειονότητάς τους, ενώ από λίγους από αυτούς θα προκύψει πραγματικό επαναστατικό όφελος. 21. Η έκτη και σημαντική κατηγορία είναι οι γυναίκες. Αυτές πρέπει να χωριστούν σε τρεις βασικούς τύπους. Πρώτον, εκείνες οι επιπόλαιες, αστόχαστες και ανιαρές γυναίκες, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπως χρησιμοποιούμε την τρίτη και τέταρτη κατηγορία των ανδρών. Δεύτερον, γυναίκες που είναι φλογερές, πρικισμένες και αφοσιωμένες, αλλά που δεν ανήκουν σε εμάς επειδή δεν έχουν φτάσει ακόμα σε μια πραγματική, ψυχρή και πρακτική επαναστατική αντίληψη. Αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθούν όπως οι άνδρες πέμπτης κατηγορίας. Και τέλος, οι γυναίκες που είναι μαζί μας πλήρως, δηλαδή που έχουν μοιηθεί πλήρως και έχουν δεχτεί στο ακέραιο το πρόγραμμά μας. Πρέπει να τις θεωρούμε τον πολυτιμότερο θησαυρό μας, η βοήθεια του οποίου μας είναι απολύτως απαραίτητη. 22. Η εταιρεία μας έχει ένα μόνο σκοπό, την πλήρη χειραφέτηση και ευτυχία του λαού, δηλαδή των κοινών εργαζομένων. Πεισμένη όμως ότι η χειραφέτησή τους και η επίτευξη της ευτυχίας αυτής μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας λαϊκής επανάστασης που θα καταστρέψει τα πάντα, η εταιρεία μας θα χρησιμοποιήσει όλη τη δύναμη και τους πόρους της για να προωθήσει μια εντατικοποίηση και μια αύξηση εκείνων των συμφορών και δεινών που θα εξαντλήσουν τελικά την υπομονή του λαού και θα τον οδηγήσουν σε λαϊκό ξεσηκωμό. 23. Με τον όρο Λαϊκή Επανάσταση, η εταιρεία μας δεν εννοεί ένα κίνημα ρυθμισμένο με βάση το κλασικό δυτικό μοντέλο, ένα κίνημα το οποίο περιοριζόταν πάντα υπό την έννοια της ιδιοκτησίας και του παραδοσιακού κοινωνικού καταστημένου του λεγόμενου πολιτισμού και της ηθικής μας, το οποίο περιορίστηκε μέχρι σήμερα στο να ανατρέψει μια πολιτική δομή, απλώς για να βάλει στη θέση της μια άλλη και πάσχει έτσι να δημιουργήσει το λεγόμενο επαναστατικό κράτος. Η μόνη επανάσταση που μπορεί να σώσει το λαό είναι εκείνη που θα ξεριζώσει ολόκληρο το κρατικό σύστημα και θα εξαλείψει όλες τις κρατικές παραδόσεις του καθεστώτος και των κοινωνικών τάξεων στη Ρωσία. 24. Επομένως, η εταιρεία μας δεν προτίθεται να επιβάλλει στο λαό οποιαδήποτε οργάνωση από πάνω. Κάθε μελλοντική οργάνωση θα διαμορφωθεί αναμφίβολα μέσα από το κίνημα και τη ζωή του λαού μας. Αυτό είναι όμως καθήκον για τις μελλοντικές γενιές. Το δικό μας καθήκον είναι η τρομερή, ολοκληρωτική, καθολική, ανελαίτη καταστροφή. 25. Επομένως, πλησιάζοντας πιο κοντά στο λαό, πρέπει να συμμαχήσουμε πρώτα απ' όλα με εκείνα τα στοιχεία της λαϊκής ζωής που από τον καιρό της ίδρυσης της μοσχοβίτικης κρατικής εξουσίας δεν έπαψαν ποτέ να διαμαρτύρονται, όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα, ενάντια σε κάθε τι άμεσα ή έμεσα συνδεδεμένο με το κράτος. Ενάντια στην αριστοκρατία, ενάντια στη γραφειοκρατία,
ενάντια στους ιερείς, ενάντια στον κόσμο των εμπορικών συντεχνιών και ενάντια στους φιλάργυρους κερδοσκόπους που λιμένονται τους χωρικούς. Πρέπει όμως να συμμαχήσουμε με τον ατρόμητο κόσμο των ληστών, που είναι η μόνη αληθινή επαναστάτες στη Ρωσία. 26. Το να ενώσουμε αυτόν τον κόσμο σε μια μοναδική, ανίκητη και ολοκληρωτικά καταστροφική δύναμη, αυτό είναι ο σκοπός όλης της οργάνωσης και της συνωμοσίας μας. Αυτό είναι το καθήκον μας. 1869.